Καλώς ορίσατε στο φτιάξτο μόνο σου, δημιουργικές ιδέες. Θα κάνουμε ακόμη κάτι κατάλληλο για την εποχή σήμερα. Θα ράψουμε δύο, ας πούμε, γαντάκια. Δύο handwarmers. Δεν έχει δάχτυλο, όπως βλέπετε. Είναι κατάλληλο για την εποχή που ακόμη δεν κάνει τόσο κρύο να θέλουμε κανονικά γαντάκια. Και είναι και επίσης πάρα πολύ εύκολο. Πολύ εύκολη κατασκευή, πολύ εύκολο project. Για εμάς ή για τους φίλους μας. Το μόνο που έχετε να διαλέξετε είναι το ύφασμα που σας αρέσει. Και φυσικά θα χρειαστούμε επίσης τις καρφίτσες μας, μεζούρα και το ψαλιδάκι μας. Διαλέξτε ένα ύφασμα που είναι αρκετά μαλακούλι την εσωτερική του πλευρά, να σας αρέσει, και η εξωτερική μπορεί να είναι όπως θέλετε εσείς. Κόβουμε λοιπόν δύο κομμάτια από το ύφασμά μας, τόσο μεγάλα ώστε όταν τα διπλώνουμε να χωράει το χέρι μας μέσα. Και επίσης τόσο μακριά, όσο θέλετε εσείς να είναι μέχρι που θέλετε εσείς να καλύπτει το χέρι σας. Έχουμε τη μεζούρα μας εδώ. Μετράμε το χέρι μας στο σημείο ακριβώς που ξεκινάει ο αντίχειρας. Αυτή είναι πολύ βολική η μεζούρα, γιατί μπορεί κατευθείαν να κάνει μια θηλιά. Ορίστε λοιπόν, θέλουμε να είναι λίγο σφιχτό στο σημείο αυτό. Ανοίξτε και τον αντιχειρά σας, αλλά να είναι σφιχτή μεν, αλλά όχι πάρα πολύ σφιχτή, όταν ασκήσετε το χάτι να μην μπορείτε να βάλετε το χέρι σας μέσα, αλλά ούτε και να πλέει. Ίσα να χωράει το χεράκι σας. Παίρνουμε λοιπόν τα υφάσματά μας, θέλουμε πολύ λίγα πράγματα από εδώ και πέρα. Διπλώνουμε τα υφάσματά μας στη μέση, τα δύο κομμάτια. Την πλευρά που θα είναι την εξωτερική πλευρά φυσικά, τη διπλώνουμε. Και ράβουμε κατά μήκος, το ίδιο και με τα δύο μέρη. Αφήνουμε τα ανοίγματα στην πάνω και την κάτω πλευρά. Τα χρειαζόμαστε. Γυρίζουμε το ύφασμα μας τα μέσα έξω. Είναι σχεδόν έτοιμα τα γαντάκια μας. Εγώ έχω προχωρήσει λίγο περισσότερο. Το γάντι μου είναι έτοιμο. Έχουμε λοιπόν την πάνω πλευρά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να είναι λίγο διπλωμένη, να φαίνεται το εσωτερικό ύφασμα, που είναι έτσι πιο μαλακούλι. Μπορείτε να το ράψετε ή μπορείτε να το αφήσετε έτσι ώστε να μπορείτε να το γυρίσετε και να είναι λίγο πιο μακρύ και να καλύπτει ακόμα περισσότερο τα δάχτυλά σας. Ό,τι σας βολεύει εσάς καλύτερα, περισσότερο. Επίσης, βάζετε το χεράκι σας εκεί ακριβώς που θα είναι το τελείωμα του γαντιού που θέλετε να είναι και σημειώνετε το σημείο που θα βγαίνει ο αντίχειρας. Εδώ λοιπόν θα κάνετε ένα πάρα πολύ μικρό άνοιγμα με το ψαλίδι σας. Επίσης, ανάλογα με το τι σας αρέσει εσάς, μπορεί η ραφή να είναι στο πλάι, όπως είναι εδώ, ή μπορεί να είναι στην κάτω πλευρά του χεριού. Αναλόγως, θα το δείτε αυτό και θα το δοκιμάσετε πριν κόψετε το σημείο που θα βγαίνει ο αντίχειρας. Και επίσης, ανάλογα με το ύφασμα που θα διαλέξετε, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε ραφές γύρω-γύρω από το σημείο αυτό εδώ, που βγαίνει ο αντίχειρας μας, και φυσικά στην πάνω πλευρά, αλλά και στην κάτω. Να κάνετε άλλες ραφές για να μην ξεφτίζει το ύφασμα. Το συγκεκριμένο ύφασμα είναι αρκετά σκληρό και έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος να ξεφτίσει, δεν ξεφτίζει. Αν διαλέξετε κάποιο άλλο ύφασμα, φυσικά θα κάνετε τις ραφές τις απαραίτητες για να μην ξεφτίσει και χαλάσει η καταπληκτική αυτή κατασκευή σας. Πώς σας φαίνεται? Είναι πάρα πολύ εύκολο,
πολύ γρήγορο, όπως είδατε. Και επίσης είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, όπως είπαμε, για δωράκι. Πλησιάζουν οι γιορτές, πάντα είναι χρήσιμα τα δωράκια. Και ειδικά τα δωράκια που είναι φτιαγμένα από εμάς, νομίζω είναι πάντα πολύ πιο ευπρόσδεκτα. Και κάνουν τους ανθρώπους αρκετά χαρούμενους. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, το φτιάξω μόνο σου, δημιουργικές ιδέες. Αν σας αρέσει το βιντεάκι μας, κάντε like και φυσικά μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας και μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποίησεις με κάθε νέο βίντεο. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας!